Έχουμε το showdown για το Champions League με Ζωσιέλου και Γκίτενς. Μικηταριάν SBC. Τον έδωσαν 5-5. Καμ και CM. Μικηταριάν 5-5. Οκ. Okay. Δεν φαίνεται άσχημη κάρτα. Χρυσό Φινές, χρυσό Νησάσιφ, χρυσό Pink Pass. Δύο ομάδες κιόλας ζητάει. Που είναι 85 και 88. Καθόλου άσχημος. Ζωσέλα από Real Madrid 5-4 μας τον δίνει. High medium control length 6-4 ύψος. Striker και CF. Του έχουν δώσει ωραίο shooting. 90 pace. Dribbling έχει 91, agility 88 balance. Καθόλου άσχημα γενικότερα στο dribbling του. Ωραίο physical. 99 heading accuracy. Έχει χρυσό power shot, χρυσό first touch, χρυσό aerial. Έχει base finish. Ωραίος φαίνεται. Να δούμε Gittens από Borussia με 5-4 και εκείνος. High medium control explosive είναι LW, RM, LM και RW. Πιο πολύ για πλάγιος παίκτης. 95 pace. Συγκριτικά μου φαίνεται λίγο πιο μύτη από τον Ζωσέλουρ το μεταξύ. Αν και είναι διαφορετικές οι θέσεις. Με χρυσόφινες παρόλα αυτά. Έχει χρυσό ping και χρυσό rapid. Ο Ζωσέλουρ μας ζητάει 86, 87, 88. Ενώ Gittens στέλνει δύο ομάδες, 86 και 87. Θεωρώ τον Ζωσέλου καλύτερη κάρτα. Σαν showdown η επιλογή θα εξαρτηθεί και από ποιον πιστεύουμε θα πάρει τη νίκη στο τελικό. Που θα πω Real εγώ, οπότε θα συνδυάσω τη Real με τον Ζωσέλου και θα πω ότι αυτή η επιλογή ίσως είναι και καλύτερη συγκριτικά από τις δύο. Evolution έχουμε το Serie A Touch αναμενόμενο. 3 level. Α, δίνει ωραία upgrades. Βλέπουμε τον Τιλορέντσο από 86, τον κάνει 93, μας δίνει ένα παράδειγμα. Α, δίνει 3 playstyle plus. Και ταυτόχρονα δίνει long ball απλό, press proven απλό. Playstyle plus anticipate, πολύ σημαντικό για αμυντική κάρτα. Playstyle plus weak pass και playstyle plus quick step. Δίνει συνένα weak foot και συνένα skill moves. Τα requirements για το Serie A Touch Evolution είναι max 86 overall, max 93 pace, max 88 dribbling, max 87 defending, προφανώς να είναι από τη Serie A, max 7 playstyles και να μην έχει κανένα playstyle plus. Να δούμε πιθανές επιλογές. Στο μεταξύ Theo Hernandez παίρνει το Ivo, ο χρυσός. Από 3-3 γίνεται 4-4. Με τα νέα Playstyle Plus, χρυσό Raccoon, χρυσό Whip Pass, πάρα πολύ ωραίο και χρυσό Quick Step, ό,τι πρέπει για πλάγιους. Κατά κύριο λόγο θα κοιτάξω πιο αμυντικογενείς παίχτες, όπως είναι εδώ ο Milenkovic, ο Radioactive από 86 γίνεται 93, DiMarco, ο Inform από 86 93, όχι και Team of the Season ο DiMarco. Αν τους κάνουμε σύγκριση, αν και δεν είναι ακριβώς ο Team of the Season, δεν είναι πολύ μακριά. Καλούλου, ο Champions League, από 86-93. Ω, πολύ ωραίος. Με 95 defensive awareness και παίρνει το χρυσό ρακούν. Καθόλου άσχημος. Μπαστόνι χρυσός. Εντάξει, βέβαια, Team of the Season είναι ακραίος. Και εδώ παίρνει αρκετό defensive awareness. Buongiorno in form, 84 pace, με 97 defensive awareness. B. Di Lorenzo χρυσός. Και γίνεται 4-4. Πολύ ωραίος κι αυτός. Εν τω μεταξύ, ο Di Lorenzo Evolution γίνεται καλύτερος από τον Team of the Season, βασικά παίρνει ένα παραπάνω rating. In game stats είναι σχεδόν παρόμοιοι. Ναι, όχι, μπορεί και καλύτερος. Έχουν κάποιες πολύ μικρές διαφορές. Φοβερό. Το Mori χρυσός από 84-91 με 94 pace, 94 defensive awareness. Ωραίο evolution κι αυτό. Πάρα πολύ καλό βασικά. 3-5 αστέρια. Ο Μπίσεκ της Ίντερ, το τέρας της φύσης, στο παιχνίδι, ο
83 στο inform γίνεται 90. Εντάξει, με 90 defensive awareness. Νομίζω πως αν θα μπορούσα να ξεχωρίσω στα γρήγορα λίγο από τους παίκτες που είδαμε κάποιους, θα ήταν ο Τεό Ερνάντες και ο Τομόρι. Σίγουρα αυτοί οι δύο. Καλούλου γιατί όχι. Τη Λορέντζο επίσης θα μπορούσε. Να δούμε με βάση το ESBC, το meta rating του Ivo. Μας έχει Καλούλου πολύ ψηλά, με 99,1. Έχει Ζουκόφσκι, inform, από 83 γίνεται 90. Έχει τον Μιλιανκοβίτς που και αυτόν είδαμε, με 98,3. Ο Ραδιενεργός γίνεται 93. Μπίσεκ που μόλις είδαμε τώρα. Ρανιέρι, conference κάρτα. Το Μόρι χρυσός μέσα, 97,5. Δημάρκο 97,2, τον Μποτζόνο τον έχει με 97, Τι Λορέντζο, τον Τρέλι Μπλέζερ που γίνεται 93 με 97 επίσης, το χρυσό Μπρέμερ, χρυσό Ραβιό, χρυσό Τι Λορέντζο επίσης και αυτός. Είμαστε μέσα στις επιλογές που έχουμε κάνει. Δεν είναι άσχημο το Ιβο. Ο Ρανιέρι, για να τον δούμε πώς γίνεται. 95 defensive awareness, 91 pace, 78 stamina, έχει relentless, δεν έχει relentless, αλλά καθόλου άσημος. Έχει έναν μεγάλο διαχωρισμό στο pace, με 82 acceleration και 99 sprint speed. Εντάξει, καθόλου άσημος παρόλα αυτά. Να δούμε κλασικά και το top 5 από το foot.gg. Μας ξεκινάει με το Ερνάντες χρυσό. Σε κάθε ένα φοβερή επιλογή το Ερνάντες. Τι Λορέντζο, τον Trail Blazers από 86-93. Τα μεζέ μας δίνει inform 83 που γίνεται 90 με 4-4 αστέρια. Οκ. Okay. Μας δίνει Loftus... Python εξεφανίζεται. Μας δίνει Loftus Cheek inform 85-92 με 5-4 αστέρια. Και μας δίνει ραδιενεργό Wea από 85-92. Που φτάνει το 98 pace και 4-4 αστέρια. Οκ. Okay. Πλε. Γερμανία goalkeeper. Ωραία, είναι double knockout. Ter Stegen με Bonucci. Οκ. Okay.